Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 12ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η ενασχόληση με ακολουθίες άνσης σε σενάρια φλοιού και σε προγράμματα ΣΕ, οι συναρτήσεις σε σενάρια φλοιού, ο χειρισμός της ώρας, ο χειρισμός καταλόγων και τέλος η βελτιστοποίηση προγραμμάτων μέσω του εργαλείου VAL-GRIND. Ξεκινάμε με τη διαχείριση τερματικών. Τα τερματικά στο Unix υποστηρίζουν κάποιες ειδικές ακολουθίες που ονομάζονται ακολουθίες ANSI που επιτρέπουν την τοποθέτηση του δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης ή την χρήση χρωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμογές πλήρους οθόνης τερματικού ή να υλοποιήσουμε πιο πολύπλοκες λειτουργίες εμφάνισης. Οι ακολουθίες ANSI είναι κωδικοποιημένες σειρές από χαρακτήρες ελέγχου και ορίζονται από διάφορα πρότυπα. Οι ακολουθίες αυτές συνδέονται με συγκεκριμένο τύπο τερματικού, συνήθως τον VT100. Όμως συνήθως λόγω της συμβατότητας λειτουργούν ικανοποιητικά και σε διαφορετικά τερματικά. Η ακολουθία ANSI ξεκινάει πάντα από έναν χαρακτήρα που ονομάζεται χαρακτήρας απόδρασης, ο οποίος είναι το ESCAPE, με 16αδική τιμή το 1β. Δεν γράφουμε τους τρεις χαρακτήρες ESCAPE, αλλά χρησιμοποιούμε τον ένα χαρακτήρα που δημιουργείται από το 1β. Επειδή κάποιες φορές είναι δύσκολο να γράψουμε αυτόν τον χαρακτήρα, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές μορφές που εξαρτώνται από το τερματικό. Μετά τον χαρακτήρα απόδρασης, ακολουθεί το string ελέγχου και 0 ή περισσότεροι χαρακτήρες. Οι ANSI ακολουθίες χρησιμοποιούνται και στο Bash Shell και σε προγράμματα C. Όσον αφορά τις ANSI ακολουθίες στο Bash Shell, στο φλοιό Bash, οι ακολουθίες ANSI χρησιμοποιούν τον χαρακτήρα απόδρασης /033 ή /E κεφαλαίο και στη συνέχεια υπάρχει μια αγγύλη. Μετά ακολουθεί η υπόλοιπη ακολουθία. Η εντολή Echo που θα χρησιμοποιηθεί για να θέσει το χρώμα θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη παράμετρο. Η παράμετρος αυτή, δηλαδή η παράμετρος που ενεργοποιεί τη μετάφραση των ακολουθιών στην εντολή Echo, είναι η παύλα E. Για να τροποποιήσει λοιπόν κανείς το χρώμα του τερματικού σε πράσινο, η εντολή που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Echo, παύλα E και μέσα σε εισαγωγικά /033, παρένθεση 32M. Σε περίπτωση που θέλουμε να επαναφέρουμε τις αρχικές ρυθμίσεις, θα στείλουμε την ακολουθία 0M. Στην ίδια γραμμή μπορούμε να έχουμε πολλές ακολουθίες. Αν λοιπόν επιθυμεί κανείς να θέσει το χρώμα των χαρακτήρων σε μπλε, να εκτυπώσει το όνομά του και στη συνέχεια να επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις, η εντολή που θα χρησιμοποιήσει είναι η echo παύλα e εισαγωγικά /033 παρένθεση 34M, το όνομά του, θα κλείσουν εισαγωγικά και μετά πάλι σε εισαγωγικά /033 παρένθεση 0M. Τα παραπάνω ισχύουν για το Bash. Για να επιβεβαιώσει λοιπόν κανείς ότι χρησιμοποιεί τον φλοιό Bash ή τον SH, η εντολή που θα χρησιμοποιήσει είναι η PSAXUW. Η εντολή MAN είναι η παραδοσιακή μορφή της online βοήθειας σε σύστημα Unix και Linux. Αποτελούμενοι από διαφόρων τύπων αρχεία, οι σελίδες MAN υπάρχουν για το μεγαλύτερο μέρος των εντολών και διανέμονται μαζί με το πρόγραμμα. Γράφοντας λοιπόν στην κονσόλα MAN κάποια εντολή, θα εμφανίσει τις σελίδες βοήθειας για τη συγκεκριμένη εντολή. Οι σελίδες MAN είναι ταξινομημένες αριθμητικά. Οι τομείς περιεχομένων είναι ο 1 που αντιστοιχεί σε εντολές χρήστη, ο 2 αντιστοιχεί σε εντολές συστήματος, ο 3 αντιστοιχεί σε βιβλιοθήκες της ΣΕ, ο 4 σε συσκευές, ο τομέας 5 σε τύπους αρχείων και πρωτόκολλα, ο τομέας 6 σε παιχνίδια, ο τομέας 7 σε δομή αρχείων, μακροεντολές και άλλα και τέλος ο τομέας 8 αντιστοιχεί στη διαχείριση του συστήματος.
Εκτός από την Echo, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εντολή του λειτουργικού συστήματος που εκτυπώνει το κείμενο μαζί με τη μορφοποίηση. Η εντολή είναι η printf. Θέτουμε το χρώμα των χαρακτήρων σε μπλε, για παράδειγμα, και εκτυπώνουμε το όνομά μας και στη συνέχεια επαναφέρουμε τις αρχικές ρυθμίσεις με την εντολή printf, εισαγωγικά επί της 100 b επί της 100 s επί της 100 b, και ως παράμετροι θα είναι η slash 033 παρένθεση 34 m, το όνομά μας, και slash 033 παρένθεση 0 m. Ένα χρήσιμο πρόγραμμα για τις ακολουθίες ANSI στο τερματικό είναι το T-Put. Δύο διακριτές λειτουργίες που υποστηρίζει είναι το Cursor Attributes και τα Text Attributes. Το Input μπορεί επίσης να μας εκτυπώσει τον αριθμό των στυλών, γράφοντας T-Put Calls, και των γραμμών, γράφοντας T-Put Lines, του παραθύρου του τερματικού μας. Αυτοί οι δύο αριθμοί είναι πολύ σημαντικοί γιατί μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για την τοποθέτηση μηνυμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Το πρώτο αρχείο προς παράδοση θα είναι το c1.sh. Αυτό το αρχείο θα είναι ένα σενάριο φλοιού.sh, το οποίο θα ζητάει από τον χρήστη να πληκτρολογήσει ένα όνομα και στη συνέχεια αυτό θα εκτυπώνεται στο κέντρο του τερματικού με τις ακολουθίες ANSI. Ο τρόπος που θα το υλοποιήσουμε είναι ο εξής. Αρχικά, βρίσκουμε τον αριθμό των γραμμών του τερματικού και το τοποθετούμε στην μεταβλητή numLines. Το ίδιο κάνουμε και για τις στήλες του τερματικού. Αποθηκεύουμε τον αριθμό στυλών στην μεταβλητή numCalls. Εμφανίζουμε το μήνυμα στο χρήστη write your name και διαβάζουμε το όνομά του με τη χρήση της readName. Έπειτα, χρησιμοποιούμε την echo και την παράμετρο παύλα C του προγράμματος WC, ούτως ώστε να υπολογίσουμε τους χαρακτήρες και υπολογίζουμε το μέγεθος του string. Το τοποθετούμε σε μια μεταβλητή. Η μεταβλητή αυτή είναι η numString. Έπειτα, υπολογίζουμε το offset με το πρόγραμμα expression, το οποίο είναι η προηγούμενη μεταβλητή διαιρεμένη με το 2, και το αναθέτουμε στη μεταβλητή offset. Υπολογίζουμε το οριζόντιο κέντρο, που είναι ο αριθμός των γραμμών διαιρεμένος δια 2, και τοποθετούμε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή cCenter. Έπειτα, υπολογίζουμε το κατακόρυφο κέντρο, που είναι ο αριθμός των στυλών διαιρεμένος με το 2, και στη συνέχεια αφαιρούμε από αυτόν το offset. Το αποτέλεσμα το τοποθετούμε στη μεταβλητή hCenter. Τέλος, κάνουμε printf, εκτυπώνουμε τις συντεταγμένες cCenter και hCenter, και τέλος εκτυπώνουμε το όνομα και επαναφέρουμε το τερματικό στην αρχική του κατάσταση. Δίνουμε chmod συνχ και το όνομα του αρχείου για να κάνουμε compile και το τρέχουμε με .slash1.sh. Βλέπουμε ότι μας ζητάει το πρόγραμμα να πληκτρολογήσουμε το όνομά μας, το οποίο και εμφανίζει στο κέντρο της οθόνης. Συνεχίζουμε στο δεύτερο σενάριο φλοιού, στο οποίο ζητείται από τον χρήστη να πληκτρολογήσει ένα όνομα και στη συνέχεια αυτό εκτυπώνεται στο κέντρο του τερματικού με τις ακολουθίες ANSI, όπως ακριβώς και στο C1.sh. Η διαφορά του πρώτου σενάριου φλοιού που ήδη δημιουργήσαμε με αυτό είναι ότι εδώ θα χρησιμοποιούμε μία συνάρτηση η οποία θα δέχεται τρεις παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το numLines, ο αριθμός γραμμών του τερματικού. Η δεύτερη παράμετρος είναι το numCalls, δηλαδή ο αριθμός στυλών του τερματικού, και η τρίτη παράμετρος είναι το string που εκτυπώνει το όνομα του χρήστη μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Ειδικότερα, στο c2.sh θα έχουμε την συνάρτηση η οποία δέχεται τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν και τις εντολές που χρησιμοποιήσαμε στο c1.sh. Εκτός της συνάρτησης, με τη χρήση της T-Put θα βρίσκουμε τις γραμμές και τις στήλες. Εμφανίζεται έπειτα προτροπή στο χρήστη να δώσει το όνομά του. Διαβάζεται με την εντολή read και γίνεται κλίση της συνάρτησης. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας με chmod synch και το όνομα του αρχείου και τελεία slash και το όνομα του αρχείου. Και βλέπουμε ότι όταν ο χρήστης δίνει το όνομά του, αυτό εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.
Στο τρίτο και τελευταίο σενάριο φλοίου προσιλοποίηση, μας ζητείτε να δημιουργήσουμε ένα σενάριο φλοίου στο οποίο θα υλοποιείται μία progress bar. Συγκεκριμένα, βρίσκουμε τον αριθμό στυλών. Επιτεκτυπώνουμε χωρίς αλλαγή γραμμής 10 τελείες. Άρα δίνουμε στο T-string τις 10 τελείες. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την ακολουθία ANSI για να μετακινήσουμε νη στήλες προς τα αριστερά, στην πρώτη τελεία δηλαδή. Μετά δημιουργούμε μία while επανάληψης για τις 10 τελείες, τις οποίες εκτυπώνεται με κόκκινο χρώμα ο χαρακτήρας αστεράκι πάνω στις τελείες και ακολουθεί μία παύση για ένα δευτερόλεπτο. Η παύση γίνεται με τη χρήση της sleep. Στο τέλος, κάνουμε αλλαγή γραμμής και επαναφέρουμε τις κανονικές ρυθμίσεις. Τρέχουμε το σενάριο φλοιού με chmod syn h και το όνομα του αρχείου, δηλαδή σε 3.sh, και έπειτα δίνουμε για να το εκτελέσουμε /slash σε 3.sh. Βλέπουμε τις 10 τελείες και το progress bar με τα κόκκινα αστεράκια. Στο πρόγραμμα Set 4 θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα σε SE το οποίο θα υλοποιεί το Process Bar σύμφωνα με τις οδηγίες που μόλις ακολουθήσαμε. Γενικά δεν υπάρχει διαφορά προς τη χρήση των ANSI ακολουθιών σε προγράμματα SE. Ο χαρακτήρας απόδρασης είναι ο /E και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκτυπώνει στην οθόνη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να θυμηθούμε ότι στην printf δεν τοποθετείται χαρακτήρας αλλαγής γραμμής. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε f/null αμέσως μετά για να σταλεί η γραμμή στο δραματικό προς εκτύπωση. Επίσης, η δυνατότητα της χρήσης των ακολουθιών ANSI στον SE κώδικα δίνει νέες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μπορούμε να εκτυπώσουμε χαρακτήρες ελέγχου του ASCII ή χαρακτήρες όπως είναι ο χαρακτήρας BELL. Σε περίπτωση που θέλουμε να βρούμε τις γραμμές και στήλες του τερματικού, χρησιμοποιούμε την κλίση συστήματος IOCTL, όπως παρουσιάζεται στην οθόνη σας. Έτσι λοιπόν, αφού κάνουμε include την κατάλληλη βιβλιοθήκη, η οποία είναι η sys.io.ctl, στην main δίνουμε struct winsizew και IOCTL 0,TIOCG win sz, και w και περνάμε τον αριθμό των στυλών στην μεταβλητή calls, η οποία θα είναι ίση με το w.wscall. Με το printf εμφανίζω τις 10 τελείες που επιθυμώ και με τη χρήση της while αλλάζω τις τελείες σε κόκκινα αστεράκια. Κάθε φορά που αλλάζω μία τελεία σε κόκκινο αστεράκι, κάνω sleep. Επειδή όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορούμε σε printf να βάλουμε χαρακτήρα αλλαγής γραμμής, χρησιμοποιούμε την f/null. Τέλος, επαναφέρουμε με την printf την οθόνη μας στην αρχική της κατάσταση. Για να τρέξουμε το πρόγραμμά μας, δίνουμε gcc σε 4.se, παύλα O, το όνομα του εκτελέσιμου εδώ σε 4 και το τρέχουμε με /slash σε 4. Όπως βλέπουμε, λειτουργεί σωστά. Στο πέμπτο πρόγραμμα που θα δημιουργήσουμε, θα εκτυπώνεται η τρέχουσα ώρα και επίσης θα εκτυπώνεται το μέγεθος bytes της μεταβλητής time. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα ορίσουμε μια μεταβλητή τύπου time κάτω παύλα tav, την οποία ονομάζουμε start. Έπειτα, καλούμε την συνάρτηση time με παράμετρο το kstart και εκτυπώνουμε current time is και θα εμφανίζουμε το set time με την παράμετρο kstart και έπειτα size in bytes και θα καλούμε με την size of και παράμετρο την start για να βρούμε το μέγεθος σε bytes. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά.
Η κλίση συστήματος OpenDIR δέχεται ένα όρισμα και επιστρέφει έναν δείκτη στο κατευθυνόμενο ρεύμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφει null. Η κλίση συστήματος ReadDIR δέχεται τρία ορίσματα και επιστρέφει έναν δείκτη σε μία direct δομή. Σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφει null. Η κλίση συστήματος CloseDIR δέχεται ένα όρισμα και επιστρέφει 0 για επιτυχία και μείον 1 σε περίπτωση αποτυχίας. Τέλος, η κλίση συστήματος STAT δέχεται 2 παραμέτρους και επιστρέφει μία κέραια τιμή. Επιστρέφει 0 για επιτυχία και μείον 1 για αποτυχία. Για να βρούμε το man page για την κλίση συστήματος STAT, θα ψάξουμε στο δεύτερο man page. Θα γράψουμε δηλαδή man 2 STAT. Για την επίλυση του έκτου προγράμματος σε SE, το οποίο εκτυπώνει τις καταχωρήσεις όνομα, είδος και αριθμό iNode που βρίσκονται στον τρέχον κατάλογο, κάνουμε τα παρακάτω. Αρχικά κάνουμε include τις βιβλιοθήκες sdio.h, stlib.h, dirend.h και systypes.h. Ορίζουμε έναν δείκτη καταλόγου του MyDIR, ο οποίος ορίζεται ως dir αστεράκι mydir. Ορίζουμε μία δομή για τις καταχωρήσεις τύπου dirend. Γράφουμε struct dirend αστεράκι mydirend και ορίζουμε και δύο ακόμα παραμέτρους ακέραιου τύπου που θα είναι οι calls και lines και θα αντιστοιχούν στις στήλες και τις γραμμές. Οι στήλες λέμε ότι είναι 20 και οι γραμμές 25. Έπειτα, κάνουμε κλίση της OpenDIR με παράμετρο εισαγωγικά.εισαγωγικά για τον τρέχοντα κατάλογο. Έπειτα, δημιουργούμε έναν ατέρμονα βρόγχο με την χρήση της while 1, στον οποίο καλείται η ReadDIR με παράμετρο το δείκτη που έχει επιστρέψει η OpenDIR. Κάνουμε έλεγχο για το αν η επιστροφή της κλίσης ReadDIR είναι null, οπότε και κάνουμε και break. Σε διαφορετική περίπτωση, εκτυπώνεται μορφοποιημένα η πρώτη στήλη που έχει μήκος 20 χαρακτήρων και φέρει το όνομα MyDirend, η επόμενη έχει μήκος 5 χαρακτήρων και φέρνει την τιμή τύπου της καταχώρησης, και η τελευταία έχει μήκος 10 χαρακτήρων και έχει το iNode της καταχώρησης. Τέλος, καλείται το CloseDIR. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Στο τέλος του εργαστηριακού φυλαδίου, μας δίνεται ο κώδικας που βλέπετε στην οθόνη σας. Κάνουμε compile τον κώδικα με το GCC, το όνομα του αρχείου όπως εμείς το αποθηκεύσαμε, παύλα O και το όνομα του εκτελέσιμου. Αν τρέξουμε το εκτελέσιμο χωρίς μεταβλητή, θα δούμε ότι βγάζει segmentation fault. Τρέχουμε λοιπόν το εκτελέσιμο πρόγραμμα, εδώ με την μεταβλητή test. Φαίνεται ότι λειτουργεί σωστά. Στη συνέχεια, εκτελούμε το πρόγραμμα valgrind με πρώτη παράμετρο το εκτελέσιμο, δηλαδή .slash.se και δεύτερη παράμετρο το string που έχουμε βάλει, δηλαδή test. Μας εμφανίζεται μία οθόνη για τη μνήμη. Εάν διαβάσουμε πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι στο leak summary φαίνεται ότι το lost είναι 100 bytes σε ένα block. Δίνω έπειτα valgrind την παράμετρο --leak--check ίσο με full και δίπλα το όνομα του εκτελέσιμου και test, δηλαδή
το string που βάλαμε και προηγουμένως. Έτσι βλέπουμε τα bytes που έχουν χαθεί. Βλέπουμε λοιπόν στην 11694 ότι 100 bytes σε ένα block έχουν χαθεί στις εγγραφές και η εντολή που ευθύνεται είναι η malloc. Συνήθως το valgrind εκτελείται με όλες τις σχετικές παραμέτρους για να μας εμφανίσει όσο περισσότερη πληροφορία γίνεται. Οι παράμετροι αυτοί είναι tool ίσο με memcheck, leak check ίσο με yes, so reachable ίσο με yes, num colors ίσο με 20 και track fds ίσο με yes. Στη συνέχεια, θα τροποποιήσουμε τον κώδικα που μας δίνεται. Συγκεκριμένα, θα κάνουμε uncommon τη γραμμή free παρένθεση SB. Μετά κάνουμε compile το πρόγραμμά μας και στη συνέχεια το εκτελούμε. Αρχικά το εκτελούμε όπως είναι, με την παράμετρο test και μας βγάζει segmentation fault. Έπειτα, εκτελούμε το πρόγραμμα με το valgrind. Το valgrind μπορεί να βοηθήσει τον προγραμματιστή στην έβρεση λαθών, ιδιαίτερα σε μεγάλα κομμάτια κώδικα. Θα δούμε ότι θα μας έχει error στο free. Θα είναι invalid. Πηγαίνουμε ξανά στο αρχείο και βάζουμε ξανά σε comment τη γραμμή free. Το valgrind περιέχει εργαλεία για τη βελτιστοποίηση του συστήματος. Ένα από αυτά είναι το CAS Grind που εμφανίζει το ποσοστό αστοχιών στην κρυφή μνήμη του συστήματος. Τρέχουμε λοιπόν το valgrind με την παράμετρο παύλα tool ίσο με CAS Grind και δίπλα το εκτελέσιμο και την παράμετρο που θέλουμε, εδώ test. Βλέπουμε ότι το συνολικό ποσοστό ευστοχίας στη μνήμη για την τελευταίου επιπέδου κρυφή μνήμη δεδομένων, LLD, είναι 3,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ευστοχίας για τις εντολές, LLI, είναι 0,18%. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του 12ου και τελευταίου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.